الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله όλοι οι δόξα ανήκει στον Αλλά και ειρήνη και ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Αυτό το βίντεο είναι μία απάντηση προς όλους αυτούς που λένε ότι η καθοδήγηση προέρχεται από άτομα, φίλους, γνωστούς. Τι εννοώ με αυτό? Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι για να τηρήσουν το Ισλάμ, για να μπορέσουν μάλλον να τηρήσουν το Ισλάμ, πρέπει να έχουν φίλους, γνωστούς, γενικά άτομα που θα τους παροτρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως έτσι? Όχι. Δεν το βρίσκουμε πουθενά στο Κοράνι και ούτε στην Σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wa sallam. Η καθοδήγηση έρχεται μόνο και αποκλειστικά από τον Αλλά, από κανέναν άλλον. Η δύναμη για να τηρήσουμε την πίστη μας έρχεται από τον Αλλά subhanahu wa ta'ala. Δεν έρχεται από άτομα που μας παροτρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιος που μας βοηθάει, μας υπενθυμίζει για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο δημιουργό μας, είναι ο καλύτερος φίλος. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σαν φίλο και σαν παρέα. Αλλά δεν είναι αυτός ο καθοριστικός παράγοντας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο βασικός παράγοντας, το πρώτο, το ζητούμενο, η ουσία. Όχι. Η ουσία είναι να λατρέψουμε τον δημιουργό μας έτσι όπως μας διατάζει να κάνουμε στην τελευταία του Αποκάλυψη. Και έτσι όπως μας δίδαξε ο τελευταίος του Απόστολος, ο Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Όχι να περιμένουμε από άλλους να μας σμπρώξουν για να λατρέψουμε και να είμαστε εντάξει απέναντι στον δημιουργό μας. Να διαβάσω μια ερώτηση που μου έχουν στείλει, που έχει να κάνει με αυτό το θέμα και βασικά ήταν και η αφορμή για να κάνω αυτό το βίντεο. Λέει, νιώθω ότι είμαι απόμακρος από τον Αλλά και από το Ισλάμ. Χρειάζομαι και θέλω να είμαι σταθερός και να κάνω πράξη τις εντολές της πίστης μου. Αλλά, εδώ μπαίνει το αλλά, το βρίσκω πολύ δύσκολο μιας και είμαι μόνος μου, χωρίς φίλους, χωρίς έτσι καμία ομάδα ατόμων που θα με παροτρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και απαντάμε και λέμε, ποιος είναι αυτός που λέει ότι η καθοδήγηση και γενικά η έπνευση έρχεται με παρέα, φίλους, γνωστούς. Δηλαδή, αν μας φτάνει μόνο, αν έχουμε μόνο τον Αλλά, μόνο τον Αλλά έχουμε και κανέναν άλλον. Αυτός είναι που είναι αρκετός για εμάς, έτσι όπως λέει και το Κοράνι ξεκάθαρα. Ο Αλλά είναι αρκετός για τους πιστούς. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν κανέναν. Έτσι όπως τοποθετείται και ο ίδιος ο Μωυσής αλέιχις σαλάμ στο 26ο κεφάλαιο του Κορανίου, εδάφιο 62, όπως λέει ο ίδιος, ποτέ με κανέναν τρόπο είναι μαζί μου ο Κύριός μου. Θα με οδηγήσει, θα με βοηθήσει. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Πώς και πώς οι μουσουλμάνοι έχουν παραστρατήσει όταν βρίσκονται με παρέες? Όταν βρίσκονται με παρέες, πόσες και πόσες φορές έχουν παραστρατήσει? Μοιχεία, κατανάλωση αλκοόλ, υποκρισία, αποστασία. Όλα αυτά συνήθως γίνονται με παρέες. Άρα το να έχεις μια παρέα, το να έχεις άτομα να σε περιτριγυρίζουν άτομα, δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Πολλές φορές μπορεί να είναι και καταστρεφτικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που ψάχνουμε δεν είναι άτομα. Δεν είναι τα άτομα που δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως είπα και πιο πριν. Το να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε παροτρύνει προς το δρόμο του Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ο καλύτερος φίλος που μπορείς να βρεις. Αλλά δεν είναι ο καθοριστικός και ο μόνος παράγοντας. Η ουσία είναι να έχουμε τάκουα. Η ουσία είναι να ζητάμε από τον Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα. Η ουσία είναι να προσπαθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και ας είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ξεχάσει τους προφήτες, τις ιστορίες των προφητών, όπως αναφέρεται στο ίδιο το Κοράνι. Όλοι οι προφήτες, σχεδόν όλοι, ήταν μόνοι τους στα πρώτα τους βήματα. Εντελώς μόνοι τους στα πρώτα τους βήματα. Ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο προφήτης μας, ο Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam, ο τελευταίος των προφητών. Ειρήνη και ευλογία σε όλους τους προφήτες. Δημιουργηθήκαμε για να λατρεύουμε τον Αλλά. Δημιουργηθήκαμε για να λατρεύουμε τον Αλλά subhanahu wa ta'ala. Και όταν τον λατρεύουμε,
και κάνουμε, δίνουμε το 100% όσο μπορούμε ή όσο μπορούμε, τότε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Να είμαστε αισιόδοξοι και να μην στεναχωριόμαστε. Και αν πέφτουμε στο λάθος, να ξανασηκωνόμαστε και να προσπαθούμε. Έτσι. Χωρίς να περιμένουμε από κανέναν τίποτα. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, έτσι, μια παρέα ατόμων που σε παροτρύνουν προς αυτόν τον δρόμο, αλλά εάν δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα, τότε δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την πίστη μας. Ήθε ο Αλλάχ Σουμπχάνα ο Τα'άλα να μας βάλει στις καρδιές μας δύναμη και κουράγιο και πάνω απ' όλα να βάζουμε όλη την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν για να Τον λατρέψουμε σωστά έτσι όπως μας έχει διατάξει και έτσι όπως έχει διδάξει ο προφήτης μας ο Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.